Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε όλους τους χώρους του ναού και συναντήθηκε με μέλη της Ιεράς Αγιοταφικής Αδελφότητας. Ο Πρωθυπουργός συνοδευόταν από τη σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και τον γιο του. Μια επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ είναι χωρίς περιεχόμενο αν δεν επισκεφτεί κανείς το Πατριαρχείο και αν δεν προσκυνήσει τον Πανάγιο Τάφο. Ευχαριστώ τον Θεό που μου δόθηκε αυτή η δυνατότητα ως Πρωθυπουργός της χώρας, το πρώτο επίσημο ταξίδι μου τη μετά κορονοϊού εποχή να έρθω στην Ιερουσαλήμ. Ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Καπάσης Παλαιστίνης, Θεοφύλλο Γάμα, αμέσως μετά το προσκύνημά του στο Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου. Θέλω να γνωρίζετε και εσείς αλλά και η αδελφότητα του Αγίου Τάφου ότι το ελληνικό κράτος θα είναι πάντα κοντά στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στην πολύ σπουδαία αποστολή την οποία επιτελεί σε αυτή τη δύσκολη αλλά συνάμα συναρπαστική πόλη και περιοχή. Να γνωρίζετε ότι η αγάπη και η στήριξή μας είναι δεδομένη και έμπρακτη, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγο του Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και τον γιο του Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε όλους τους χώρους του ναού και συναντήθηκε με μέλη της Ιεράς Αγιοταφικής Αδελφότητας. Κλείνοντας την πρώτη μέρα της επίσκεψής του στο Ισραήλ, ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με τον επικεφαλής της αντιπολίτευσης και ηγέτη του κόμματος Yesh Atid, Yair Lapid. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι εξαιρετικά καλές σχέσεις Ελλάδας-Ισραήλ, οι συνέπειες του κορονοϊού για τις δύο χώρες καθώς επίσης η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή.